Και από την Πεντέλη πήγαμε στα Νόγια, πήγαμε στο Οροπέδιο, πήγαμε στο Ρέθυμνο, πήγαμε στην Πεντέλη και σε άλλες χώρες του κόσμου κυριαρχούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάμε στην περιοχή του Τορόντο. Γρηγόρης Τερζάκης, σκηνοθέτης, ηθοποιός. Κύριε Τερζάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην Κρήτη. Καλημέρα, μάλλον από το Τορόντο εδώ πέρα, μιας και είμαστε 7 ώρες πίσω. Όπως βλέπετε, είμαστε σε ένα λευκό τοπίο, όπως και στην Ελλάδα από ό,τι βλέπω από το πρωί, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Το έχει στρώσει εκεί για τα καλά. Συνηθισμένοι, βέβαια, σωστά. Ναι, ρε, είμαστε συνηθισμένοι και δεν ξέρω, βέβαια, παρά τους μείον 6 βαθμούς, με τον άνεμο είναι γύρω στους μείον 10. Θα δείτε αρκετό κόσμο να περπατάει. Κάποιοι παίρνουν τένις από πίσω, που δεν ξέρω αν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν πτώνται, δηλαδή, από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Προβλήματα καταγράφονται εκεί στην περιοχή λόγω της χιονόπτωσης. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι πολλά. Είναι πολλά τα οποία μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει μόλις πέσει λίγο χιόνι. Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταγράψει κάποιο πρόβλημα. Η χώρα είναι πολύ συνηθισμένη στο χιόνι. Καθαρίζονται οι δρόμοι άμεσα, δηλαδή σε ελάχιστες ώρες από τη στιγμή που θα μιλάω για τις κεντρικές αρτηρίες, έτσι. Οπωσδήποτε σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές και σε ακραία φαινόμενα, ναι, έχουμε κάποιες διακοπές ρεύματος, αλλά εγώ 5 χρόνια που είμαι εδώ δεν μου έχει τύχει. Έχω ακούσει όμως άλλο κόσμο που είχαν κάποια θέματα παρόμοια, αλλά σε πολύ ακραίες συνθήκες. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές εικόνες, χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή από μια παραλία, κύριε Τερζάκη, μας έχετε στείλει εσείς ο ίδιος. Ναι, είναι τεχνητή η παραλία. Δεν έχω επιστροφή εικόνας, αλλά νομίζω ότι είναι η τεχνητή παραλία. Σωστά. Που λέγεται Sugar Beach, η οποία ήταν ένα πάρκινγκ. Είχα στείλει και μία φωτογραφία για το πώς ήταν πριν τη μετατρέψει η πόλη σε τεχνητή παραλία. Ήταν μια τσιμεντένια περιοχή και ένας χώρος πάρκινγκ. Ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε μια τεχνητή παραλία που έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά μιας κανονικής παραλίας. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολλούς κόσμος που πηγαίνει, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κάνει ηλιοθεραπεία, διαβάζει βιβλία, παίζουν. Είναι πραγματικά στο κέντρο της πόλης επί της ουσίας, δηλαδή 2 λεπτά από το κέντρο. Μια τεχνητή παραλία που πραγματικά είναι αρκετά όμορφη για να πάει κάποιος και να ξεκουραστεί, να περάσει κάποιες όμορφες στιγμές. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, έχει χιονίσει περισσότερο φέτος, κύριε Τερζάκη? Όχι, όχι. Κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολλές, έτσι, γύρω στις 7 με 8 χιονοθύελες πολύ, έτσι, σημαντικές. Ναι. Αλλά νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 30 ώρες υπάρχει πρόβλεψη για πολύ δυνατή χιονοθύελα, ότι θα φτάσουν γύρω στις 30 με 35 εκατοστά χιόνι. Μπορεί δηλαδή σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές το χιόνι να αγγίξει τα 35 εκατοστά. Να μας πείτε λίγο και πώς βρεθήκατε στο Τορόντο. Καλές οι καιρικές συνθήκες, καλό το χιόνι. Να αναφερθούμε λίγο στην ιστορία πώς ένας Έλληνας σκηνοθέτης βρέθηκε στο εξωτερικό. Ναι, βεβαίως. Να σας δείξω, δεν ξέρω αν φαίνεται, και ένα ιδιόρυθμο εδώ τραπέζι πινκ-πονκ, το οποίο είναι από τσιμέντο και μεταλλικό δίχτυ. Δεν επηρεάζεται από τον αέρα, το χιόνι κτλ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μου. Ήρθα πριν από 5 χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης και για μια σειρά από συγκυρίες. Είχα γεννηθεί εδώ, οπότε δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τα χαρτιά, την υπηκότητα, και θεώρησα ότι ήταν μια ευκαιρία να δοκιμάσω κάποια πράγματα και στον Καναδά. Δεν το έχετε μετανιώσει, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες. Εγώ είμαι και στο κομμάτι του πολιτιστικού της ελληνικής κοινότητας του Τορόντο, που είναι ένας μεγάλος οργανισμός. Έχω αναλάβει όλη τη θεατρική, ας το πούμε έτσι, ομάδα. Έχουμε κάνει πολύ όμορφες παραγωγές. Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές τα πράγματα πάνε καλά. Μάλιστα. Καταγωγή. Καταγωγή, εντάξει, έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Ο πατέρας μου είναι από την Καλαμάτα και η μητέρα μου από το Αγρίνιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλημέρα εκεί. Καλημέρα, μου πάτε, είστε και 11 ώρες πίσω.
Ναι, ναι, είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 11 και 40, είμαστε πριν τις 12 η ώρα δηλαδή. Και εγώ θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια για το σημαντικό έργο που κάνετε. Καλό βράδυ στην Ελλάδα και εύχομαι τα καλύτερα για όλο το δημοσιογραφικό team. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Όμορφη εικόνα από το Τορόντο μας μεταφέρατε. Να είστε καλά.